Καλή σας μέρα αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτριες. Να είμαστε πάλι εδώ σε ένα ακόμη ραντεβού με θέμα σήμερα από την γραμματική. Θα δούμε μία από τις πτώσεις των ουσιαστικών και των επιθέτων, την πιο παραμελημένη από όλες, την κλητική και την πιο απλή μάλλον. Οι πτώσεις των ονομάτων είναι οι τρόποι που μπορούμε να βρούμε, οι μορφές που μπορούμε να βρούμε ένα όνομα όταν μιλάμε. Για παράδειγμα, είναι ο άνθρωπος του ανθρώπου, τον άνθρωπο, οι άνθρωποι, τους ανθρώπους. Έχουμε δηλαδή διαφορετικούς τύπους των ανθρώπων κτλ. Αυτά στα ελληνικά τα λέμε πτώσεις και έχουμε 4 πτώσεις. Ονομαστική, γενική, αιτιατική και κλητική. Την κλητική θα δούμε σήμερα σε αυτό το βίντεο. Είστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν. Η κλητική πτώση στα θηλυκά και τα ουδέτερα είναι ίδια με την ονομαστική και την αιτιατική. Κανένα πρόβλημα, δηλαδή. Την ξέρουμε ήδη την κλητική στα θηλυκά. Τι σημαίνει κλητική? Είναι η πτώση που χρησιμοποιώ όταν απευθύνομαι σε κάποιον και λέω το όνομά του, όταν τον προσφωνώ ή όταν τον φωνάζω. Βλέπω τη φίλη μου τη Μαρία και τη φωνάζω. Μαρία, τι κάνεις? Κατερίνα, Νίκη, Σοφία. Χρησιμοποιώ το όνομα όπως είναι, όπως βλέπετε. Ή μπορεί να πω, καλή μου φίλη, πώς είσαι σήμερα? Καλή είναι επίθετο, φίλη είναι ουσιαστικό, σε ή. Λοιπόν, θυμόμαστε, κλητική, θηλυκά, ουδέτερα, ίδια. Παιδί μου, πώς είσαι? Παιδιά, γεια σας, κορίτσια, ελάτε εδώ. Στον ελληνικό και στον πληθυντικό, το ίδιο πράγμα. Τα αρσενικά. Τι γίνεται με τα αρσενικά? Τα αρσενικά σε εις και σε ας έχουν την κλητική ίδια με την αιτιατική. Δηλαδή, βλέπω τον φίλο μου τον Αντώνη, τον φίλο μου τον Κώστα και τους φωνάζω. Αντώνη, Κώστα, αιτιατική. Βλέπω τον γείτονά μου που είναι απέναντι και του λέω «Γεια σου γείτονα, σε καλά» ή «Δεν είναι ένας γείτονας». Αλλά είναι 2. Γείτονες, πώς είστε σήμερα, είστε καλά? Χρησιμοποιώ τον ίδιο τύπο, λοιπόν. Οπότε θα μου πείτε, πού είναι το πρόβλημα? Τι πρέπει να μάθουμε για την κλητική? Πρέπει να δούμε πώς σχηματίζουν την κλητική τα αρσενικά σε ως και τα επίθετα και τα ουσιαστικά. Και ξεκινάω με τα επίθετα, τα οποία έχουν πάντα στην αιτιατική. Καλέ μου, χρυσέ μου, γλυκέ μου, όμορφε, αγαπημένε μου. Όλα τα επίθετα, θα δούμε στο τέλος κάτι με εξαιρέσεις, έχουν στο τέλος την κλητική. Τα ουσιαστικά επίσης έχουν ας πούμε, φίλος. Λέω, τι κάνεις φίλε μου, αδερφός, πώς είσαι αδερφέ μου, κύριος, κύριε, ξεχάσατε κάτι. Έχουν λοιπόν, όμως, πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τα κύρια ονόματα, που μερικές φορές μπορεί να μην έχουν Συγκεκριμένα, έχουμε το όνομα Νικόλαος. Νικόλαος, αν φωνάξω κάποιον, θα πω Νικόλαε, είναι πολύ επίσημο όμως, συνήθως, δεν κρατάμε το όνομα, το βαπτιστικό σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μιλάμε, λέμε ένα άλλο όνομα, πιο μικρό, από το ίδιο όνομα. Ο Νικόλαος, λοιπόν, γίνεται Νίκος και τότε φωνάζουμε Νίκο, πού είσαι? Ο Γεώργιος γίνεται Γιώργος, λέμε Γεώργιε. Πέρασε, σε παρακαλώ. Λέμε, Γιώργο, έλα να σου πω κάτι. Ή, τι κάνεις Γιώργο, πού ήσουν χθες Γιώργο. Αλέξανδρος
είναι ολόκληρο το όνομα. Κύριε Αλέξανδρε, πώς είστε σήμερα. Αλλά από το Αλέξανδρος έχουμε κομμένο το Αλέκος και λέμε «Γεια σου βρε Αλέκο, καιρό έχω να σε δω». Νομίζω μπορείτε να το θυμάστε, έτσι. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι ότι υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχετε έναν φίλο που τον λένε Παύλο, μπορεί να ακούσετε να τον φωνάζουν και Παύλο, αλλά και Παύλε. Ενώ αν έχετε κάποιον φίλο που τον λένε Πέτρο, τον φωνάζουν Πέτρο, όχι Πέτρε. Είπαμε ότι τα επίθετα κανονικά έχουν, για παράδειγμα, είπαμε αγαπητέ, όμορφε, μπορεί κάποιος να θέλει να βρει κάποιον που βρε άχρηστε, αχάριστε, τι είναι αυτά που κάνεις. Καλέ μου άνθρωπε, μπορείς να με βοηθήσεις. Όταν τραγουδάμε για τα γενέθλια κάποιον, λέμε να ζήσεις Νικηφόρε και χρόνια πολλά, Νικηφόρε. Στον πληθυντικό, τα αρσενικά σε ως έχουν εκκλητική ίδια με την ονομαστική. Άνθρωποι λοιπόν, και λέω άνθρωποι, άνθρωποι, πού είναι οι άνθρωποι, ίδια με την εκκλητική. Ή λέμε αγαπητοί μου φίλοι, είστε καλά. Καλοί μου άνθρωποι, το ίδιο, είστε καλά. Πρέπει να προσέχουμε λιγάκι όταν χρησιμοποιούμε επίθετο μαζί με ουσιαστικό που έχει διαφορετική κλητική. Όταν έχουν ίδια είναι εντάξει. Λέω ας πούμε αγαπητέ μου δάσκαλε. Ο αγαπητός και ο δάσκαλος. Αγαπητέ μου δάσκαλε. Καλέ μου φίλε. Καλός και φίλος. Μια χαρά. Όμως αν είναι αγαπητός και καθηγητής, τότε θα πούμε αγαπητέ καθηγητή. Αν είναι αξιότιμος και δικαστής, θα πούμε αξιότιμε δικαστή. Αυτά είναι ένα άλλο θέμα. Το δικαστή καθηγητή έχουν και κάποιους παλιότερους τύπους και μπορεί να τα συναντήσετε στην κλητική με α. Δικαστά, καθηγητά, αλλά δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Υπάρχει η τάση να αντικατασταθούν από το δικαστή, καθηγητή, πιο απλά, δηλαδή πιο κοντά στη σημερινή χρήση της γλώσσας. Αυτά νομίζω με τις κλητικές. Αυτό που πρέπει να προσέξετε, λοιπόν, είναι τα ουσιαστικά σε ως. Και τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ εύκολα, όπως σας τα είπα, θα σας γράψω στο τέλος τον πίνακα ή μπορεί να το γράψω κάτω στις σημειώσεις για να τον έχετε. Θα σας γράψω και μερικές ακόμη προτάσεις στο τέλος και θα ήθελα πάρα πολύ, αν έχετε διάθεση και θέλετε, να γράψετε δικές σας προτάσεις κάτω. Θα χαρώ πάρα πολύ να τις διαβάσω. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο αυτό το βιντεάκι. Σας χαιρετώ για σήμερα. Γεια σας.